Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα από την πρώτη ανάρτηση που προβάλλεται καθημερινά 7 με 9 από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα και θα είμαστε μαζί, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, μέχρι και τις 9 να σχολιάζουμε τα θέματα που αφορούν φυσικά την ελληνική επικαιρότητα αλλά και την διεθνή. Σήμερα λοιπόν, 5η 16 του Γενάρη, περάσαμε λίγο πριν τα μέσα του μήνα. Ο καιρός είναι αρκετά βροχερός αυτή την ώρα, ειδικότερα το βράδυ που μπορούμε να πούμε ότι έβρεξε λίγο πιο πολύ. Όχι πιο πολύ, νομίζω Δημήτρη ότι έβρεξε αρκετά, έτσι. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι ο καιρός θα φτιάξει, αν και το Σαββατοκύριακο θα έχει ακόμα καλύτερο καιρό. Νομίζω ότι έπρεπε κάποια στιγμή να έρθουν αυτές οι βροχές, όσο να είναι. Χειμώνα έχουμε, λογικό. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα κυμαίνεται γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα στις 16 του Γενάρη. Ξεκινάμε λοιπόν το 1492, η πρώτη γραμματική της ισπανικής γλώσσας παρουσιάζεται από την Βασίλισσα Ισαβέλα. Το 1605 το πρώτο βιβλίο του Δον Κιχώτη κυκλοφορεί στην Μανδρίτη. Το 1920 αρχίζει η υποτοαπαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και τέλος το 1947 ο Ιωάννης Ξενάκης υποστηρίζει την πτυχιακή του εργασία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα το οπλισμένο σκυρόδερμα. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μία ματιά στις σημαντικότερες προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν, το 1853 γεννήθηκε ο Αντρέ Μισελέν, Γάλλος κατασκευαστής ελαστικών, ιδρυτής της φερόμενης βιομηχανίας ελαστικών Μισελίν. Και το 1902 γεννήθηκε ο Έρικ Λίντελ, Σκοτσέζος αθλητής του στίβου, χρυσός Ολυμπιανίκης στο Παρίσι το 1924. Το επίτευγμά του στα 400 μέτρα αποτέλεσε το κύριο θέμα της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς». Πέθανε χμάλωτος σε Ιαπωνέζικο στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Αυτά λοιπόν ήταν, αυτές ήταν και οι προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Να ρίξουμε όμως φυσικά και μία ματιά στους ανθρώπους που έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή στις 16 του Γενάρη. Το 1794 πέθανε ο Έντουαρντ Γκίμπον, γνωστός στην Ελλάδα και ως Γίβον, Βρετανός ιστορικός συγγραφέας του μνημονιωδούς έργου «Η ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας». Και το 1998 πέθανε ο Δημήτριος Χορ, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν ηθοποιός. Είδαμε λοιπόν και τα σημαντικότερα γεγονότα και τις σημαντικότερες γεννήσεις, αλλά και φυσικά τους θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα στις 16 του Γενάρη. Σε αυτό το σημείο να πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις εφημερίδες, δηλαδή στους τίτλους που έχουν οι αθλητικές και φυσικά οι πολιτικές εφημερίδες της ημέρας. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Το σχέδιο για μείωση εισφορών εντός του 2014 περιορίζονται εισφορές κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες με ταυτόχρονο κούρεμα οικογενειακών επιδομάτων του ΟΑΕΔ. Μένουν εκτός περικοπών εισφορές σύνταξης του ΙΚΑ για να μην επηρεαστούν τα έσοδα του ασφαλιστικού οργανισμού. Η Ελλάδα δοκιμάστηκε, άντεξε, τώρα ανακάμπτει. Ο Αντώνης Σαμαράς στην Ευρωβουλή. Να περάσουμε όμως να δούμε και την εφημερίδα των συντακτών. Αποκαλυπτήρια. Ακόμη και μικρά παιδιά στρατολογούσε η Χρυσή Αυγή. Εφορία. Μπλόκο στα κρυφά εισοδήματα. Κόκκινα δάνεια. Μια βραδιβλεχής βόμβα. Υπολογίζεται ότι το 2014 θα ξεπεράσουν το 40% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών. Έναντι 30% που ήταν πέρυσι. Στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία». Τα μυστήρια του Στρασβούργου. Σοκ από την επίθεση του Βρετανού ευρωσκεπτιστή Φαράντζ. Ο δραματικός απολογισμός για όσα έγιναν το 2010 και μετά και οι απεσιοδοξίες προβλέψεις για τις ευρωεκλογές. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Τα Νέα». Πώς να ρυθμίσετε τα δάνεια που δυσκολεύεστε να πληρώσετε. Ο οδηγός δόθηκε νέα παράταση για ενήμερους οφειλέτες.
ντοκουμέντο ντροπής, ναζιστική κατήχηση ακόμη και στα παιδιά τους. Στην εφημερίδα «Η Ελευθερωτυπία» έχασε την ευκαιρία ο Σαμαράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Χαράτσι εωπή. Του στέλνουν σε ιδιώτες γιατρούς και το χρεώνουν. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Το Έθνος», ένοπλο κόμμα «Η Χρυσή Αυγή». Νέες φωτογραφίες για την παραστρατιωτική δομή της οργάνωσης, μειώσεις σε τεκμήρια και τέλη κυκλοφορίας. Οι 15 ώρες του θρίλερ της απαγωγής. Μιλάμε για την απαγωγή του κυρίου Καραμολέγκο. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική». Δάνεια μόνο σε υγιείς θέλει η Τράπεζα της Ελλάδος. Κύριος Προβόπουλος, να αναλυφθούν πρωτοβουλίες για αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Στην εφημερίδα «Ημερησία», Αντώνη Σαμαράς, οι εκλογές θα γίνουν το 2016, αισιόδοξος για νίκη στις ευρωεκλογές και έξοδο από την κρίση. Συγχωνεύσεις ή λουκέτο, συστάσεις επιβίωσης προς επιχειρηματίες από τραπεζίτες. Σκληρές αλήθειες σε εφημερίδα του ΣΕΒ για την ρευστότητα στην αγορά. Κύριος Προβόπουλος, δεν βοηθάει η παράταση ζωής σε προβληματικές. Να πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Ο Ριζοσπάστης». Αγωνιούν ποιος θα γίνει εκλεκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Στην εφημερίδα «Η Εσπρέσο», απαγωγή γεμάτη γρίφους. Πρώην εργαζόμενος του βιομήχανου, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, πώς τον έπεισε να παραδοθεί. Σύριαλ η ζωή της Σουλτάνας από την Τίνων. Φυσικά μιλάμε για νέο τουρκικό στο ρόλο της Χουρέμ του Σουλεϊμάν. Το θρίλερ, πριν μιλήσαμε για την απαγωγή του κυρίου Καραμαλέγκου, θα ήθελα να διαβάσουμε και έναν ακόμη τίτλο. Το θρίλερ «Εξπρές των 17 ωρών» με τον γνωστό επιχειρηματία Μανώλη Καραμολέγκο. Είναι το κύριο της εφημερίδας «Η Εσπρέσο». Είδαμε λοιπόν και τους τίτλους από τις αθηναϊκές εφημερίδες της ημέρας. Πάμε όμως να δούμε και τους τίτλους από τις αθλητικές εφημερίδες. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα «Live Sport». «Είμαι ανοιχτός». Στα υπόψη νόσο έσχατη λύση, ο Μέντα και έλλειψη διαβατηρίου. Δεν κλείνει το παράθυρο για το Ρωσίδι. Ιδέα για φούλοπ το καλοκαίρι, για κόλπο, για Ρομπέρτο ή Ίντερ. Στην εφημερίδα Sport Day, γάμος αλλά γερμανικά. Με τις ευλογίες της Sport 5 που έχει επενδύσει στο γήπεδο των Βαράβων και θέλει να επενδύσει και στην Αγία Σοφιά. Στην εφημερίδα «Η Γάτα». Μικρό το κουπόνι, αλλά μπορεί να δώσει μεγάλα κέρδη. Παιχνίδι με τα γκολ, δυνατή τριάδα με δύο παιχνίδια, στα οποία είναι πιθανό να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και ένα άσο. Στην εφημερίδα «Goal News». Σκληρό πόκερ για Όλσεν. Όλη η αλήθεια για τις διαπραγματεύσεις Παναθηναϊκού Ίντερ για τον δανεισμό του χαρισματικού Δανού Μέσου. Στην εφημερίδα «Πρωταθλητής σε όλα». Λιώνει απόψε και την Μπάρτσα ο θρύλος παθιασμένος για νίκη. Πάμε όμως να δούμε και τους τίτλους από την εφημερίδα «Ώρα των Σπορ». Μπόγιοβιτς σε πρώτο πλάνο, Σέρβος άσος του Πανατολικού. Είναι ο ποδοσφαιριστής που απασχολεί πιο έντονα αυτή τη στιγμή την ΑΕΚ για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, πέρα φυσικά από τον Αραβίδη. Στην εφημερίδα «Η Πράσινη». Μαφία, γνωστοί, άγνωστοι έκαψαν το μαγαζί του Ζαβλανού χθες στα μεσάνυχτα. Εκτός ελέγχου η κατάσταση και στο μπάσκετ. Και τέλος να κλείσουμε με την εφημερίδα «Ο Γαύρος». Πρώην χούλιγκαν και νυν βάζελος κατά της βίας. Τότε ούρλιαξε στα κάγκελα «Ρε που θα σου πετάξω τα μάτια έξω», τώρα είναι δίπλα στον Υπουργό. Είδαμε λοιπόν και τους τίτλους από τις αθηναϊκές και φυσικά τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τα θέματα μας.
Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Καλημέρα, επιστρέψαμε και πάλι εδώ στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλα, στην εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9, να σχολιάζουμε τα θέματα που αφορούν κυρίως την ελληνική επικαιρότητα, αλλά και την διεθνή. Μπορείτε όμως και εσείς καθημερινά να έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr. Μηνύματα μπορείτε να μας στείλετε φυσικά και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
τα σχόλιά σας ή οτιδήποτε εσείς θέλετε να επισημάνετε. Και εμείς, όπως σας λέμε καθημερινά, θα απαντάμε σε κάθε μήνυμα ξεχωριστά. Να πούμε μία μεγάλη καλημέρα στους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι μας παρακολουθούν από το διαδικτυακά, από τους υπολογιστές, από τα τάμπλετ τους. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Σε αυτό το σημείο να πάμε να ρίξουμε μία γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το zoogla.gr μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, απαγωγή εξπρές. Το χρονικό της 12ωρης ομοιρίας του βιομήχανου. Μιλάμε φυσικά για την απαγωγή του κυρίου Καραμολέγκου. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά όμως και στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Ξαφνικός θάνατος στο δημόσιο. Σε ποιους οργανισμούς μπαίνει Λουκέτο. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, σπίτι του ο Κοντομινάς. Οι απαγωγείς του τον άφησαν ελεύθερο υπό όρους με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Να πούμε το απαγωγής, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι σε εισαγωγικά. Πάμε όμως να ρίξουμε και τέλος στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, ελεύθερος ο Καραμολέγκος. Με φαρσοκομωδία εξελίχθηκε η υπόθεση απαγωγής του επιχειρηματία. Αυτά λοιπόν ήταν και τα τέσσερα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το zoogla.gr. Μπορείτε όμως και εσείς να επισκέπτεστε το zoogla.gr ανά πάσα στιγμή και να ενημερώνεστε μέχρι και τα τελευταία λεπτά για τα θέματα που αφορούν την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, καθώς έχουμε αρκετά θέματα τα οποία θα θέλαμε έτσι να σχολιάσουμε. Ένα κύριο θέμα που έκανε χθες εντύπωση ήταν και η ομιλία του κυρίου Σαμαρά στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο Στρασβούργο λοιπόν βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος μίλησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόντων του Προέδρου της Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Ο κύριος Σαμαράς ανέπτυξε τις προτεραιότητες και τους στόχους της Ελληνικής Προεδρίας και απάντησε στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Ακολούθησε όμως να πούμε συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού με του κύριου Σαμαρά δηλαδή του και του Προέδρου της Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο και του κύριου Σούλτς. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Σαμαράς στην ομιλία του εχθές. Μιλώντας λοιπόν στην ελληνική γλώσσα, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα ήταν πάντα της άποψης ότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να ενισχυθεί ώστε να είναι ικανή να λαμβάνει αποφάσεις έχοντας πάντα υπόψη τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών. Η Ελλάδα έχοντας με αυξημένες δικαιοδοσίες και θα τις χρησιμοποιήσει ώστε να φέρει τα ιδανικά της Ενωμένης Ευρώπης πιο κοντά στον πολίτη. Η Ευρώπη δοκιμάστηκε. Δοκιμάστηκε η συνοχή της, η αντοχή της, το κοινό της νόμισμα και φάνηκαν σημαντικά κατασκευαστικά ελλείμματα. Η κρίση ξεπερνιέται σιγά σιγά γιατί η Ευρώπη τα ξεπερνά. Είδε τα σφάλματά της. Τις αλλαγές των δύο τελευταίων ετών πρέπει να τις ολοκληρώσουμε. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη Ευρώπη, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Σαμαράς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά όπως ανέφερε, έτσι ώστε στις ευρωεκλογές του Μαΐου οι πολίτες να μην ψηφίσουν με την πικρή γεύση της κρίσης, αλλά με την αίσθηση και την ελπίδα ότι η κρίση ξεπερνιέται. Σας μιλώ ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος που δοκιμάστηκα τα τελευταία χρόνια, όσο κανένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω λαθών που συνοχίζονται επί δεκαετίας. Το 2013 για πρώτη φορά πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ για το 2014 προβλέπεται ότι η χώρα θα έχει ανάκαμψη μετά από 6 χρόνια ύφεσης, συμπλήρωσε ο κύριος Σαμαράς. Θα διαβάσουμε όμως κάποιες δηλώσεις ακόμα. Η Ελλάδα απέφυγε την άτακτη χρεοκοπία και πέτυχε την μεγαλύτερη μείωση του χρέους, τονίζοντας ότι στην αρχή του προγράμματος έγιναν λάθη και τα οποία επισήμανε ως αντιπολίτευση και στη συνέχεια τα διορθώσαμε ως κυβέρνηση. Πέρυσι η Ελλάδα βρισκόταν στα πρόθυρα της καταστροφής, σημείωσε ακόμη ο κ. Σαμαράς, υπογραμμίζοντας ότι διαψεύσαμε τις κασάνδες. Η χώρα μας γίνεται σύμβολο ότι η Ευρώπη αντέχει, δουλεύει και μπορεί να τα καταφέρει. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πάμε να ακούσουμε λίγες από τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά και επιστρέφουμε. Γιατί η ανεργία υπονομεύει τη συνοχή των κοινωνιών που θίγονται περισσότερο, αλλά απειλεί και τη συνοχή ολόκληρης της Ευρώπης. Γιατί όταν οι χώρες βρίσκονται σε στασιμότητα
έχουν την ψευδέστηση ότι ο καθένας μπορεί να σωθεί από μόνος του. Αυτό ακριβώς πρέπει να καταπολεμήσουμε. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα και πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό το όλοι μαζί απαιτεί να βγούμε από τη λογική της παρατεταμένης στασιμότητας. Γιατί η ύφεση διαλύει, δεν ενώνει. Ακόμα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στη σταθεροποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ανάμεσα στη δημοσιονομική σταθερότητα που χρειαζόμαστε και την ανάπτυξη που αποζητάμε. Μόνον έτσι μπορεί η Ευρώπη να παραμείνει και ανταγωνιστική οικονομία, αλλά και με εσωτερική συνοχή. Μακροχρόνια η ανάπτυξη δεν είναι αντίπαλος προς τη δημοσιονομική πειθαρχία. Το ένα είναι προϋπόθεση του άλλου. Μακροχρόνια η ανταγωνιστικότητα δεν είναι αντίπαλος προς την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Το ακριβές πλαίσιο για την πρόθεση της ανάπτυξης, της απασχόλησης αλλά και της συνοχής αποτελείται από τα εξής. Την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η οποία θα εκκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2014, το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση που υιοθετήσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2012, την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στην οποία ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων ορθότατα διευρύνεται. Πρωταρχική σημασία για την ελληνική Προεδρία είναι η πρόθεση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κοινή πρωτοβουλία Επιτροπής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με συγκεκριμένες εναλλακτικές για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχει την πλήρη στήριξη ασφαλώς της ελληνικής Προεδρίας. Θα βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας. Στόχος, βελτίωση ρυθμών ανάπτυξης με έργα εντάσσεως εργασίας σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η ναυτιλία, ο τουρισμός. Παρεμβάσεις μέσω των επενδύσεων είναι απολύτως αναγκαίες, φίλες και φίλοι, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μιας jobless recovery, μιας ανάκαμψης χωρίς νέες θέσεις εργασίας. Οι χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες καταπολέμησης ανεργίας, όπως η εγγύηση για την νεολαία, αποτελούν σημαντικότατο, αλλά όχι επαρκές μέσο για την αποτροπή αυτού του κινδύνου. Την ίδια στιγμή πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2013 με την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμα η ελληνική Προεδρία θα προωθήσει τους στόχους του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, όπως και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης, την πρόοδο της καινοτομίας, τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου στην Ένωση και την ενίσχυση του εξωτερικού εμπορίου. Δεύτερον, η στήριξη του κοινού μας νομίσματος, αλλά και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή οικονομία, που σημαίνει εμβάθυνση της ΟΝΕ με κύριο άμεσο βήμα την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Θα εργαστούμε εντατικά μαζί σας στο πλαίσιο του Τριλόγου προκειμένου να φτάσουμε. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να φτάσουμε. Στην υιοθέτηση του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης, κάτι που θα σπάσει το φαύλο κύκλο μεταξύ τραπεζικού και δημόσιου χρέους, χωρίς να υπάρξουν εκπτώσεις στον ενιαίο και ευρωπαϊκό χαρακτήρα του μηχανισμού. Έτσι θα θωρακιστεί αποτελεσματικά το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ήδη χθες έχω τη χαρά να σας πω ότι είχαμε μια πρώτη επιτυχία. Λίγες ώρες, δηλαδή νωρίτερα, υπήρξε καταρχήν πολιτική συμφωνία, in principle political agreement, τόσο στον κανονισμό όσο και στην οδηγία για την πολύ σημαντική αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων, την MiFID 2. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνούμε και την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι ένα στέρεο τραπεζικό σύστημα δεν αφορά μόνο τους τραπεζίτες, αφορά τους καταθέτες, αφορά τους επενδυτές, αφορά την εξασφάλιση της ρευστότητας που χρειάζεται μια οικονομία, αλλά και την εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη για να υπάρξει ρευστότητα. Τελικά αφορά άμεσα και την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Αυτά όλα δεν είναι διαφορετικά ούτε ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Είναι διαφορετικές όψεις αυτού που λέμε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Ευρώπη της σταθερότητας, της εμπιστοσύνης, της ανάπτυξης. Τρίτον, φίλες και φίλοι, η απάντηση που οφείλουμε να δώσουμε στο μεταναστευτικό πρόβλημα, η τραγική διάσταση του οποίου αναδεικνύεται σχεδόν καθημερινά στα θαλάσσια και στα χερσαία σύνορα της Ευρώπης. Εδώ χρειάζεται συνολική διαχείριση. Είναι ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό πρόβλημα. Μπορεί να θίγει περισσότερο κάποιος από εμάς αυτό το πρόβλημα. Τις χώρες δηλαδή που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της Ένωσης. Αλλά αφορά όλους μας. Οι αρχές που θα πρέπει να διέπουν την προσέγγιση μας αυτή είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων, η συνυπευθυνότητα για την προστασία των κοινών ευρωπαϊκών συνόρων, η αναλογικότητα στην κατανομή των βαρών και βεβαίως η εμπλοκή τρίτων χωρών από τις οποίες προέρχονται ή από τις οποίες περνούν τα μεταναστευτικά ρεύματα για να φτάσουν σε μας. Διότι το φαινόμενο πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην πηγή του. Και αυτό περιλαμβάνει και μέτρα επαναποτρισμού των παράνομων μεταναστών, εκείνων που δεν προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές και που δεν δικαιούνται επομένως άσυλο. Όμως εδώ θέλω να σας πω καθαρά ότι έχουμε και επιπλέον ένα ανθρωπιστικό καθήκον. Να χτυπήσουμε εκείνα τα εγκληματικά κυκλώματα που διακινούν, και αυτό είναι το πιο τραγικό αυτής της υπόθεσης, που διακινούν ανθρώπους από διάφορες περιοχές του κόσμου, σαν να είναι αντικείμενα προς την Ευρώπη. Τέλος, η Ελλάδα φιλοδοξεί να δώσει νέα πνοή στις θαλάσσιες πολιτικές της Ένωσης. Κράτη-μέλη και θεσμοί εργάζονται ήδη για την ενίσχυση και εφαρμογή τους. Χρειάζεται όμως ο επαναπροσδιορισμός, η επανεξέτασή τους, ώστε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες και των πολιτών, αλλά και στις προκλήσεις του αύριο. Οι άξονες στους οποίους θα κινηθούμε είναι δύο. Ανάπτυξη, περιλαμβανομένου και του τομέα της ενέργειας, και ασφάλεια, στον οποίο περιλαμβάνεται ο καθορισμός και η διαχείριση των ευρωπαϊκών θαλασσίων ζωνών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο υποθαλάσσιος πλούτος που κρύβει η θάλασσα μπορεί να αποτελέσει στο ορατό μέλλον την απάντηση στα μεγάλα προβλήματα του ενεργειακού μας εφοδιασμού. Και σας θυμίζω εκείνο που από το 2004, όταν ήμουν ευρωβουλευτής, ακουγόταν παντού μέσα στις αίθουσές μας. Επιτέλους η Ευρώπη να απαντήσει στο πρόβλημα, λέγαμε τότε, της ενεργειακής ανασφάλειας, του energy insecurity. Μια αναφορά θα κάνω και σε κάτι που είναι μονίμως κεντρικό θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής, στην ευρωπαϊκή διεύρυνση. Άλλωστε η Ελλάδα έχει επιδείξει πλούσιο έργο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πορείας των χωρών της διεύρυνσης και ιδιαίτερα των Δυτικών Βαλκανίων. Και εδώ μας ενδιαφέρει να είμαστε πρακτικοί και αποτελεσματικοί. Η ενταξιακή πορεία των χωρών αυτής της περιοχής έχει αποκτήσει τα τελευταία δύο χρόνια μια σαφή δυναμική χάρη στην προσχώρηση της Κροατίας, την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο και την απόδοση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Σερβία. Οι εξελίξεις αυτές φωτογραφίζουν ότι η διεύρυνση προχωράει και μάλιστα σε μια περίοδο κατεξοχήν μεταβατική για την Ένωση. Η ελληνική Προεδρία λοιπόν θα προσεγγίσει τη διεύρυνση δυναμικά και κατά περίπτωση, με στόχο την προώθηση της ενταξιακής διαδικασίας καθεμιάς από τις ενδιαφερόμενες χώρες, αναλόγως των επιδόσεων και των ιδιαιτεροτήτων τους. Υπενθυμίζω ότι οι βασικές αρχές και οι μηχανισμοί της ατζέντα της Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να διέπουν την πορεία της περιοχής προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Φίλες και φίλοι, στην ευρωπαϊκή ατζέντα των επομένων μηνών βρίσκεται ακόμα η ενίσχυση των σχέσεών μας με τους μεγάλους στρατηγικούς εταίρους της Ευρώπης και στα δυτικά πέραν του Ατλαντικού και στα ανατολικά και στην Άπο Ανατολή.
Εδώ οι οικονομικές σχέσεις μας μαζί τους πρέπει να πάρουν νέα όθηση. Το απαιτεί όχι μόνο η καταπολέμηση της ύφεσης, αλλά κυρίως, πιστεύω, η υποχρέωση της Ευρώπης να παίζει ρόλο πρωταγωνιστικό στις διεθνείς εξελίξεις, συνδιαμορφώνοντας τις παγκόσμιες τάσεις. Ακόμα η επιρροή μας στον περίγυρό μας. Χρειαζόμαστε μια περιφέρεια σταθερότητας, ειρήνης και ανάπτυξης, όπου θα ακτινοβολούμε τις αρχές και τις αξίες μας, όπου θα προσφέρουμε τη βοήθειά μας σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, αλλά και θα απολαμβάνουμε μαζί με τους γείτονές μας τα αγαθά της σταθερότητας και της ειρήνης. Πάνω απ' όλα λοιπόν χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Να δώσουμε αυτοπεποίθηση στον Ευρωπαίο πολίτη και υπερηφάνεια για την ένωσή μας. Και να γίνουμε ο φάρος της σταθερότητας και της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της δημοκρατίας, του πολιτισμού και της ευημερίας. Τελικά αυτό αποζητά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος από εμάς. Αυτά τα δύο πράγματα ασφαλώς δεν μπορεί να τα κάνει η ελληνική προεδρία στο επόμενο πεντάμινο, εξάμινο. Οφείλουμε να τα κάνουμε όλοι μαζί στα επόμενα χρόνια. Να τονώσουμε την υπερηφάνεια των Ευρωπαίων για την ένωσή τους και να ενισχύσουμε την ακτινοβολία του ευρωπαϊκού παραδείγματος διεθνώς. Τον εξάψαλμο όμως άκουσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τον Βρετανό Ευρωβουλευτή Νάιτσελ Φάραντζ. Ο Βρετανός καυτηρίασε όχι μόνο τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και τους Έλληνες πολιτικούς γενικότερα, αφού η αναφορά του έφτασε μέχρι και τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Λουκά Παπαδήμο, τον οποίο χαρακτήρισε ως υπάλληλο μαριονέτα της Golden Sachs. Δεν κυβερνάτε εσείς την Ελλάδα, η Τρόικα κυβερνά, το κόμμα σας ονομάζεται Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να ονομάζεται Μη Δημοκρατία, διότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον υπό ξένη κατοχή. Πάμε όμως να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε. Now for the EFT group, Mr. Farage. Well, I must congratulate you, Mr. Samaras, for getting the Greek presidency off to such a cracking start. Your overnight successful negotiation in the trialogue on MIFID, I'm sure, will have them dancing in the streets of Athens. No matter that your country, very poorly advised by Goldman Sachs, joined a currency that it was never suited to. No matter that 30% are unemployed, that 60% of youth are unemployed, that a neo-Nazi party is on the march, that there was a terrorist attack on the German embassy. No, don't worry about all that, because the trialogue on MIFID has been a success. And in many ways, it sums up the two Europes. The Europe that's talked about in here by the Dreamers, who want to impose a new United States of Europe with an identity and a currency and the real world out there. And you come here, Mr. Samaras, and you tell us that you represent the sovereign will of the Greek people. Well, I'm sorry, but you're not in charge of Greece. And I suggest you rename and rebrand your party. It's called New Democracy. Κοινή όμως συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της Ευρωβουλής Μάρτιν Σούλτς παραχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε το πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. Έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι αγαπούν τη χώρα τους και τα παιδιά τους. Δεν αμφιβάλλουν για το αν θέλουν την Ευρώπη ή όχι, ανάφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς αν σκοπεύει να προσφύγει σε εθνικές εκλογές σε περίπτωση που το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκοπήσεις αποτυπώνει στις ευρωεκλογές. Τα πάντα ώστε οι εθνικές εκλογές να γίνουν το 2016, είπε και πρόσθεσε, πιστεύω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να αφήσει πίσω η ανάκαμψη, βρίσκεται μπροστά μας. Οι Έλληνες δεν θέλουν να επιστρέψουν στην κρίση ούτε αβεβαιότητες του τύπου εξόδου της Ελλάδος από την Ευρωζώνη. Η αντιπολίτευση δεν δίνει καμία εναλλακτική ούτε για το παρόν ούτε για το μέλλον. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού δεν θέλει προώρες εκλογές. Αναφορικά όμως για την οικονομική και δημοσιονομική πορεία της χώρας μας, τόνισε πως η Ελλάδα είναι όρθια σε μια πορεία ανάκαμψης, έχοντας πετύχει και ένα πρωτόγνωρο πρωτογενές πλεώνασμα, να καλύπτει δηλαδή μόνη της τις ανάγκες που έχει. Η Ελλάδα ξεπερνάει την κρίση, η Ευρώπη ξεπερνάει την κρίση της. Ασφαλώς έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε πολλά να κάνουμε, αλλά στεκόμαστε στα πόδια μας.
Η χώρα που πόνεσε περισσότερο από κάθε άλλο λαό τα τελευταία χρόνια είναι ακόμη τραυματισμένη. Πονάει ακόμη, αντιμετωπίζει την κοινωνική συνοχή ως κυρίαρχο πρόβλημά της. Έχασε βιωτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έως και σήμερα. Αλλά στέκεται όρθια μέσα στο ευρώ και μέσα φυσικά στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια όμως της συνέντευξης τύπου αναέπτυξε για άλλη μια φορά τους βασικούς άξονες με τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε πως το ερώτημα δεν είναι αν θέλουμε την Ευρώπη, αλλά τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη σημαίνει ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη, ευκαιρίες για άλλους, ευημερία και προοπτική για τις επόμενες γενιές. Φαίνεται λοιπόν να επισήμανε. Ο Πρωθυπουργός έδωσε όμως ιδιαίτερη βαρύτητα και στην κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, ενώ επανέλαβε την ανάγκη αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών που έχει πάρει οξύτατη διάσταση. Από την πλευρά του όμως, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ένα τεράστιο έργο μπροστά της και γι' αυτό, όπως είπε, χρειάζεται αλληλεγγύη και στήριξη. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, καθώς την θέση ότι ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ήταν κατώτερος των περιστάσεων κατά την χθεσινή του ομιλία ενώπιον των Ευρωβουλευτών, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σύμφωνα όμως με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Σαμαράς έδωσε άλλη μια παράσταση, παρουσιάζοντας μια εικόνα για την Ελλάδα εντελώς αντίθετη από την πραγματική. Σχολιάζοντας λοιπόν τα σενάρια που γράφονται στο γερμανικό τύπο ότι το Βερολίνο θα ζητήσει και την δική του υπογραφή για την συνέχιση των μνημονίων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε: «Αν τολμήσουν να ζητήσουν την υπογραφή μας στα μνημόνια τους, θα πάρουν εκ νέου την απάντηση που πήραν και την προηγούμενη φορά. Ψάξτε αλλού για συνένοχους στο έγκλημα». Εμείς, πρόσθεσε, αν δεσμευόμαστε κάπου, δεσμευόμαστε και υποχρεωνόμαστε μονάχα απέναντι στον ελληνικό λαό. Κατά τη διάρκεια όμως της ομιλίας του, επικαλέστηκε πολλές φορές την έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις διαπιστώσεις του για την έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης στην πολιτική της Τρόικας στην Ελλάδα, για να επιτεθεί στον Πρωθυπουργό και να υπογραμμίσει ότι ακόμη και σήμερα, κατά την παρουσία του στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν αξιοποίησε την ευκαιρία για να σταματήσει αυτή την πολιτική. Επίσης όμως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την βεβαιότητα ότι εντός του έτους θα γίνουν εκλογές και ότι ο ελληνικός λαός θα έχει ξανά την τύχη στα χέρια του για να ανατρέψει αυτό το φαύλο πολιτικό σκηνικό. Αναφερόμενος όμως για την υπόθεση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, ο κύριος Τσίπρας ζήτησε να γίνει έλεγχος στα επισφαλή δάνεια όλων των τραπεζών. Είπε όπως υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπόθεση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Οι απαξιωμένες κυβερνήσεις δίνουν δισεκατομμύρια δημοσίου χρήματος στις τράπεζες, αλλά αυτές συντηρούν τις θέσεις τους, τις δικοιήσεις των μετοχών που χρεοκόπησαν και αυτοί με τη σειρά τους, ανοίγουν την κάνουλα των δανειακών ροών μόνο στις επιχειρήσεις της αρεσκίας τους, μεταξύ των οποίων και στις υποχρεωμένες επιχειρήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σε κάθε όμως περίπτωση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε ότι τίποτα και κανένας δεν θα ξεχάσει. Ότι θα διερευνηθούν όλες οι αποφάσεις και θα κληθούν όλοι οι υπεύθυνοι να δώσουν το λόγο για τις ενέργειες αυτές που έχουν ως μέσο αποτέλεσμα τεράστιες ζημιές για το ελληνικό δημόσιο. Παράλληλα όμως να πούμε πως ο κύριος Τσίπρας έστειλε αυστηρά μηνύματα και ως προς το εσωτερικό του κόμματος, προειδοποιώντας με διαγραφές και σημειώνοντας ότι τα φαινόμενα εκφυλιστικά φαινόμενα απαξιωτικά της συλλογικής προσπάθειας από εδώ και στο εξής δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά. Ειδικότερα όμως την ιδιαίτερα αυστηρή αναφορά που έκανε για την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, κάλεσε τους βουλευτές του κόμματος να συνειδητοποιήσουν ότι οι συσχετισμοί αλλάζουν καθημερινά υπέρ του κόμματος και ότι πιο γρήγορα βρεθούν ενώπιον πρωτόγνωρων καθηκόντων. Αυτό όμως σημείωσε δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει η άγνοια της αυτοπροσπάθειας και προειδοποίησε ότι φαινόμενα εκφυλιστικά, φαινόμενα απαξιωτικά της συλλογικής προσπάθειας από εδώ και στο εξής δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά. Συμπεριφορές που προσβάλλουν και ζημιώνουν την κοινή μας προσπάθεια που είναι έξω από το ήθος της αριστεράς δεν θα γίνουν αποδεκτές. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Τσίπρα, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αμέσως όμως μετά την ομιλία του κυρίου Σαμαρά στο Ευρωκοινοβούλιο με αφορμή την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
Τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Ο κύριος Μπαρόζο τόνισε πως εν μέσω της κρίσης βλέπουμε άνοδο του εξτρεμισμού από την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου και τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόκληση του λαϊκισμού. Δεν πρέπει να χαθεί μια ολόκληρη γενιά λόγω της ανεργίας. Πολύ ορθά η ελληνική προεδρία έχει δώσει έμφαση στις κοινωνικές διαστάσεις, πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Θεσμού. Μιλώντας όμως για τις ευρωεκλογές του Μαΐου, ο κύριος Μπαρόζο υπογράμμισε επίσης ότι θα πρέπει πριν από τις κάλπες του Μαΐου να έχει υπάρξει συμφωνία για το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης, σημειώνοντας πως αυτό είναι το κύριο καθήκον μας πριν τις εκλογές. Τέλος, επισήμανε την ανάγκη της ελεύθερης μετακίνησης εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, και να περάσουμε στον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, όπου είναι σε ταξίδι. Ο αντιπρόεδρος λοιπόν της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Παρίσι, μετέβει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ειδικότερα λοιπόν σήμερα, 5η 16 Ιανουαρίου, θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Τζον Κέρι, με τον οποίο θα έχει διαβουλεύσεις για θέματα διημερούς και διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς και για ζητήματα που άπτονται της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο λοιπόν Παρασκευή ο κύριος Βενιζέλος θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τον κύριο Τζακ Λίου, τον οποίο θα ενημερώσει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια όμως της παρουσίας του στην Ουάσιγκτον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα συναντηθεί στο Κογκρέσο με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσία, Ρομπέρτ Μενεντές, καθώς και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Εντ Ρόις. Τέλος, θα έχει επαφές με τα διευθυντικά στελέχη Αμερικανών δεξαμενών σκέψης, think tanks δηλαδή, καθώς και με εκπροσώπους ελληνικών ομογενειακών οργανώσεων. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Βενιζέλο, και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Σε μια εμπριστική επίθεση στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών του κύριου Γιάννη Μιχελάκη, καθώς τα κόμματα το καταδίκασαν δηλαδή αυτή την πράξη. Με ανακοινώσεις του όμως, ας ξεκινήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δημοκρατική Αριστερά, καταδικάζουν απερίφραστα την εμπριστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Γιάννη Μιχελάκη. Ειδικότερα λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ, η εμπριστική επίθεση εναντίον του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Μιχελάκη είναι μια απόλυτα καταδικαστέα πράξη. Τέτοιου είδους ενέργειες αντικειμενικά συμβάλλουν στον αποπροσανατολισμό της κοινωνίας. Πάμε όμως να δούμε και τι ανέφερε το Δημάρ για την επίθεση στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών. Η Δημάρ λοιπόν καταδικάζει την εμπριστική επίθεση εναντίον του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Μιχελάκη. Η πλήρης απομόνωση της τρομοκρατίας είναι η απάντηση που μπορούν να οφείλουν να δώσουν τα κόμματα και οι δημοκρατικοί πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ όμως καταδικάζει απερίφραστα την εμπριστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, με ανακοίνωση που εξέδωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να διαταράξουν την δημοκρατική ομαλότητα και να δυναμητήσουν την σταθερότητα που έχει ανάγκη η χώρα θα πέσουν στο κενό. Αυτά λοιπόν και από την εμπριστική επίθεση στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών. Φάνηκε λοιπόν πως τα κόμματα καταδίκασαν αυτή την πράξη. Να περάσουμε όμως στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κάρολο Παπούλια, που δέχτηκε χθες το μεσημέρι στο περιοδικό Μέγαρο αντιπροσωπείες του American Hellenic Institute και εκπροσώπους από αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Παπούλια, δήλωσε πως η Ελλάδα έχει ανάγκη από καλούς φίλους και σε μια περίοδο δύσκολη. Και όπως λέμε εδώ, οι καλοί φίλοι στα δύσκολα φαίνονταν, έφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλωσορίζοντας τους καλεσμένους του. Παράλληλα όμως υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες του ελληνικού λαού απέδωσαν και τώρα η χώρα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν από ένα ή δύο χρόνια. Γεγονός που γεννά την ελπίδα ότι θα ξεπεραστεί η κρίση. Απευθυνόμενος όμως τους εκπροσώπους των ελληνοαμερικανικών και αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων, ο κύριος Παπούλιας είπε:
Ζητάμε την στήριξή σας, την υποστήριξή σας και αισθάνομαι ότι αυτό το μήνυμα που απευθύνω σε φίλους που καταλαβαίνουν τις δυσκολίες, τις δύσκολες στιγμές μας και που μαζί θα χαρούμε το τέλος αυτής της θλιβερής διαδικασίας του πόνου του ελληνικού λαού. Εξάλλου, ο πρόεδρος του American Hellenic Institute, κύριος Νίκος Λαριγκάκης, ενημέρωσε τον κύριο Παπούλια για την κοινή προσπάθεια, όπως είπε, να δείξουν ότι η σχέση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ αναβαθμίζονται συνεχώς και έχουν σταθεροποιηθεί τώρα σε αυτό το επίπεδο, έτσι ώστε μπορούμε να τις βοηθήσουμε από την Αμερική. Αυτός ήταν ο στόχος μας και το κάνουμε για πρώτη φορά όλοι μαζί. Φαίνεται λοιπόν ότι πρόσθεσε ο κύριος Νίκος Λαριγκάκης. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τον κύριο Παπούλια. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Well, highly suspicious. Where was I last night? Seeking you.
Καλημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε εδώ στην πρώτη ανάρτηση, στην εκπομπή που προβάλλεται από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Η ώρα είναι 8 και 20. Θα είμαστε ακόμη μαζί σας για 40 λεπτά να συνεχίζουμε να σχολιάζουμε τα θέματα της ελληνικής, αλλά και κάποια θέματα από τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το σημείο, να πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά άλλη μια φορά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το Ζούγκλα.gr και επιστρέφουμε. Να ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Απαγωγή εξπρες το χρονικό της 12ωρης ομοιρίας του βιομήχανου Μανώλη Καραμολέγκου. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, ξαφνικός θάνατος στο δημόσιο. Σε ποιους οργανισμούς μπαίνει λουκέτο. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, σπίτι του ο Κοντομινάς. Η απαγωγή του, το οποίο όπως είπαμε και λίγο πιο πριν το βλέπετε και εσείς, είναι σε εισαγωγικά, τον άφησαν ελεύθερο υπό όρους με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Και τέλος, στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, ελεύθερος ο Καραμολέγκος. Σε φαρκοκομωδία εξελίχθηκε η υπόθεση απαγωγής του επιχειρηματία. Αυτά λοιπόν ήταν και τα τέσσερα πρωτοσέλιδα που έχει το Ζούγκλα.gr. Όπως λέμε και θα λέμε καθημερινά, μπορείτε και εσείς να επισκέπτεστε το Ζούγκλα.gr και να ενημερώνεστε ως και τα τελευταία λεπτά για τα θέματα που αφορούν την ελληνική επικαιρότητα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε όμως να συνεχίσουμε να σχολιάζουμε και να συζητάμε τα θέματα που αφορούν μέχρι στιγμής την ελληνική επικαιρότητα. Κάποια θέματα από αυτά που είπαμε και λίγο πιο πριν αφορούν και κάποιες άλλες χώρες, καθώς όπως αναφέραμε για την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά. Πάμε όμως στον κύριο Μανιάτη, όπου δήλωσε πως σήμερα, 14 χρόνια μετά την πρώτη προσπάθεια εκπόνησης στρατηγικής για την βιοποικιλότητα, η Ελλάδα που διαθέτει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο και φυσικά στην Ευρώπη, αποκτά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικών δράσεων. Φαίνεται λοιπόν ότι δήλωσε ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης. Από σήμερα λοιπόν έως και τις 20 Ιανουαρίου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του ΙΠΕΚΑ η Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα της χώρας. Στόχος που τίθεται για τα επόμενα 15 χρόνια είναι η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των 20 συστηματικών υπηρεσιών από τις οποίες εξαρτώμαστε, εξήγησε ο Υπουργός ΠΕΚΑ. Από την ολοκλήρωση όμως της δημόσιας διαβούλευσης πρόκειται να ακολουθήσει η εισήγηση της Εθνικής Στρατηγικής στο Υπουργικό Συμβούλιο, η υιοθέτηση και η έγκρισή της βάσει του νόμου για την βιοποικιλότητα. Από το ΙΠΕΚΑ τονίζεται ότι με τις συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες η Ελλάδα ανταποκρίνεται ταυτόχρονα και στις υποχρεώσεις της που απορροούν από την Διεθνή Σύμβαση για την Βιολογική Ποικιλότητα. Η διατήρηση του βιολογικού πλούτου στην Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο την βασική υποχρέωση της χώρας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την σημαντική συμβουλή της στις πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες προσπάθειες αποτροπής της απώλειας της βιοποικιλότητας. Ο κύριος Μανιάτης στη δήλωσή του προσκαλεί όλους τους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν ενεργά στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων για τη διατήρηση και την ορθολογική διαχείριση του βιολογικού πλούτου. Για το φυσικό περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές μας αποτελούμε ένα τεράστιο δυναμικό και το καλύτερο για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που χρειάζεται η πατρίδα μας. Λοιπόν, φαίνεται να πρόσθεσε ο κύριος Γιάννης Μανιάτης. Και να περάσουμε στην κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία φαίνεται λοιπόν ότι δήλωσε ότι δεν την εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Μετά όμως από αυτή την κρίση δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα και αυτοί που το υπηρετούν να μην καταλάβουν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει θεμελιωδώς και ριζικά, να μην είναι τίποτα όπως πριν. Και τίποτα δεν άλλαξε και γι' αυτό χρειάζεται κάτι απολύτως νέο στην πολιτική ζωή, δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου στον ραδιοσταθμό Βήμα. Η γνωστή πολιτικός εξέφρασε τη διαφωνία της για την πρωτοβουλία των 58 λέγοντας ότι αν απαντηθούν τα δύο ζητήματα που είναι το κάτι νέο και το πώς θα βγούμε από την κρίση, πολλοί άνθρωποι θα προτρέξουν, βεβαίως και εγώ, σε ό,τι μπορώ να προσφέρω. Επιπλέον σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν την εκφράζει σήμερα λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ και για μένα υπήρξε ο χώρος με τον οποίο μπήκα στην πολιτική και εξέφρασε το λαϊκό κίνημα και το κρίνει η ιστορία. Δεν μπορεί να κριθεί μόνο του πραγματικά. Δεν έχω σχέση αυτή τη στιγμή, αλλά θα σας πω με μία απλή έκφραση ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ δεν με εκφράζει καθόλου και δεν θεωρώ ότι έκανε αυτά που μπορούσε να κάνει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για να αλλάξει τα δεδομένα ακόμη και για τον εαυτό του.
πολύ απλά. Θα έλεγα ότι ενσωματώθηκε στη Νέα Δημοκρατία δίχως να προχωρήσει σε προγραμματικές συμφωνίες όπως κάνουν όλα τα κόμματα που μπαίνουν σε ένα κυβερνητικό συνασπισμό στην Ευρώπη, γιατί έχουμε ανάλογες εμπειρίες. Ο τρόπος που δεν υποστήριξε το παρελθόν και οι υποθογενείς οι κομματικοί που διατηρούνται. Αυτά λοιπόν τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν ριζικά και δεν έγιναν βεβαίως είναι θέμα της πολιτικής του ηγεσίας. Ενσωματώθηκε απολύτως στη Νέα Δημοκρατία και μέσα από την κυβερνητική λειτουργία και μέσα από τον τρόπο που τον οποίο τοποθετήθηκε σε αρκετά ζητήματα φαίνεται λοιπόν να συμπλήρωσε η κυρία Διαμαντοπούλου. Τώρα σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εκφράσει καμία εναλλακτική. Πετροβολάει χωρίς να εκφράζει εναλλακτική και γι' αυτό δεν έχει εμπιστοσύνη, δεν έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτά λοιπόν και για τις δηλώσεις της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου. Θέλω όμως να πούμε ότι, να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ διαψεύδει την συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου και του Προέδρου της Συμφωνίας για Νέα Ελλάδα Αντρέα Λοβέδρου κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Πηγές λοιπόν του κινήματος αναφέρουν πως δεν μας έχει ενημερώσει ο πρόεδρος για κάτι τέτοιο. Από πλευρά Συμφωνίας για Νέα Ελλάδα, σε σχετική ερώτηση απάντησε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ευθύμης Καρδάρας, λέγοντας ουδέποτε έγινε τέτοια συνάντηση. Παράλληλα, πρόσφερε για μια ενδεχόμενη συνάντηση του κυρίου Ανδρέα Λοβέρδρου με τον κύριο Φώτη Κουβέλη και ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τη συνάντηση του. Λεγόμενη συνάντηση του Ανδρέα Λοβέρδου με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Πάμε όμως στη Χρυσή Αυγή. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε σε ένα κόμμα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον ελληνικό λαό γενικότερα. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο συνέβη μέσα στην Βουλή. Βγάλετε λοιπόν το χέρι από την τσέπη. Εσύ να ντραπείς, τραμπούκε. Αν δεν σας αρέσει, να σηκωθείτε να φύγετε, να ησυχάσει και ο λαός από σας. Τραμπούκι φασίστες, είπε σε έντονο ύφος ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Δρυβελέκα στον Ηλία Κασιδιάρη, που είχε εξαπολύσει για μία ακόμη φορά σφροδρή επίθεση σε όλο το πολιτικό σύστημα με σκληρές εκφράσεις. Για να βγάλεις το χέρι από την τσέπη, συνέχισε να λέει με άγριο τόνο ο Γιάννης Δρυβελέκα, ζητώντας παράλληλα από τους πρακτικογράφους να μην γράφουν τίποτα και να κλείσουν τα μικρόφωνα της Χρυσής Αυγής. Η φασαρία ξεκίνησε όταν έλαβε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Όσο θα είμαι ελεύθερος, θα έρχομαι στο κοινοβούλιο και θα λέω την γνώμη μου. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει σχέδιο φυλάκισης εναντίον μου και άλλων συναδέλφων. Είστε προδότες, πληρωμένοι κλέφτες και τραμπούκι». Τα λόγια του Ηλία Κασιδιάρη προκάλεσαν την άμεση αντίδραση και παρέμβαση του Γιάννη Δρυβελέκα. Για 5 λεπτά η ολομέλεια θύμιζε, μπορούμε να πούμε, καφενείο. Πάμε όμως να δούμε το σχετικό απόσπασμα και επιστρέφουμε. Ελληνικός λαός, είστε όλοι προδότες και πουλημένοι, κλέφτες και απατεώνες. Ούτε ένας. Να διαγραφούν από τα πρακτικά, να διαγραφούν από τα πρακτικά. Να διαγραφούν, κύριε Κασιδιάρη, δεν έχετε το λόγο. Γιατί μιλάτε τώρα, δεν έχετε το λόγο. Να κλείσει το μικρόφωνο. Γιατί μιλάτε, να κλείσει το μικρόφωνο. Πώς κλείνει. Έχω το λόγο για να μιλήσω σε ποια βουλή. Για να μιλήσω σε μια βουλή παράνομη. Διότι αυτή η βουλή δεν αποτελείται πλέον από 300 βουλευτές, αλλά από 294 βουλευτές. Διότι 6 βουλευτές της Χρυσής Αυγής που έκαναν το έγκλημα να πούν την αλήθεια, να πούν πως αυτή η βουλή έχει καταντήσει πλέον διαφθορείο του ελληνισμού, βρίσκονται σήμερα στη φυλακή. Με αυτόν τον τρόπο έχει καταληθεί το Σύνταγμα των Ελλήνων και η λαϊκή κυριαρχία. Τους έχει αφαιρεθεί το ιερό δικαίωμα της ψήφου και της εκπροσώπησης του ελληνικού λαού. Και ξέρω πως απεργάζεστε παράνομα και ανθεληνικά σχέδια. Κύριε Κασιδιάρη, σχέδια. Επί το νομοσχεδίο. Να μας θέσετε εκτός νόμου, να βάλετε και εμάς επί το νομοσχεδίο, σας παρακαλώ. Επί του νομοσχεδίου, ποιου νομοσχεδίου, ενός νομοσχεδίου που θα ψηφίσουν 294, είναι ένα παράνομο νομοσχέδιο, όπως παράνομα και ανθεληνικά είναι όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνετε.
Και αυτός είναι ο λόγος που μας αποκλείεται. Και αυτό η άθλια αντιπολίτευση της δίθεν αριστεράς δεν λέει λέξη. Ότι εδώ υπηρετούν όλοι ένα σχέδιο για να περνούν τα παράνομα μέτρα του μνημονίου. Αυτά για τα οποία χαζογελούσε σήμερα ο Πρωθυπουργός σας. Χαζογελούσε στο Στρασβούργο την ίδια ώρα που ένας λαός πεθαίνει. Την ίδια ώρα που έχετε καταδικάσει χιλιάδες σε κατάθλιψη και να αυτοκτονούν. Εγώ όσο παραμένω ελεύθερος, διότι είναι πολύ συγκεκριμένο και βρώμικο το σχέδιο να πάω και εγώ και άλλοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής στη φυλακή, όσο παραμένω ελεύθερος θα έρχομαι στην αίθουσα αυτή για να λέω την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μία και συγκεκριμένη και την έχει κατανοήσει πλήρως ο ελληνικός λαός. Είστε όλοι προδότες και πουλημένοι, κλέφτες και απατεώνες. Ούτε ένας να διαγραφούν από τα πρακτικά, να διαγραφούν από τα πρακτικά. Να διαγραφούν, κύριε Κασιδιάρη, δεν έχετε το λόγο. Γιατί μιλάτε τώρα, δεν έχετε το λόγο. Να κλείσει το μικρόφωνο. Γιατί μιλάτε, να κλείσει το μικρόφωνο. Είδαμε λοιπόν και τις δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και την αντίδραση του Προέδρου της Βουλής. Λογικό να υπάρχουν τέτοιες διαφωνίες, αλλά όχι πιστεύω σε τέτοιο βαθμό. Να αλλάξουμε όμως θέμα, να πάμε στο ΣΕΒΑ, όπου σύμφωνα με όσα δηλώνει, η Ελλάδα βρίσκεται καθυλωμένη στον πάτο του βαρελιού, η ελληνική οικονομία. Αν δεν υπάρξει λοιπόν στροφή στην ανάπτυξη, η Ελλάδα θα περιθωριοποιηθεί. Προειδοποίησε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ενώ επισήμανε ότι η άνοδος δεν προκύπτει αυτόματα επειδή φτάσαμε στον πάτο του βαρελιού, καθώς μια οικονομική κρίση όπως η δική μας μπορεί να παραμείνει καθυλωμένη στον πάτο για χρόνια. Μιλώντας όμως σε εφημερίδα που διοργανώνει ο Σύνδεσμος για την Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων, ο κ. Δασκαλόπουλος ανέφερε ότι η αποτελεσματικότητα των οποίων πρακτικών προτάσεων για βελτίωση της ρευστότητας αναποφευκτά απομειώνεται επειδή η οικονομία εξακολουθεί να κουβαλάει βαρύδια που δεν θα μας αφήσουν να τρέξουμε. Και τόνισε την ανάγκη να σταματήσουν. Η μεταφορά πόρων για την ιδιωτική οικονομία στη δημόσια και χρεών από την δημόσια στην ιδιωτική, η αποπληρωμή των χρέων του δημοσίου με ταυτόχρονη δημιουργία νέων, η φορολογία στην παραγωγή και στο κεφάλαιο αντί στο εισόδημα και στα κέρδη, οι διατηρήσεις ενός περίπλοκου διαρκούς μεταβαλλόμενου και μη ανταγωνιστικού σε σύγκριση με την Ευρώπη φορολογικού συστήματος, η εφαρμογή πολιτικών που αποθαρρύνουν την αποταμίευση και στηρίζουν το μοντέλο ανάπτυξης που μας έφερε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ ανέφερε τέλος ότι για να αντιμετωπιστεί μακρόχρονια το τεράστιο έλλειμμα χρηματοδότησης της οικονομίας, προέχει να βγει η χώρα πιστικά και οριστικά από τα δημοσιονομικά ελλείμματα και να εξαλείψει τις αμφιβολίες για το μέλλον της, να αποκτήσει δηλαδή μια νόμιμη αναπτυξιακή δυναμική και να, που φυσικά προϋποθέτει το άνοιγμα των αγορών και μείωση του κράτους. Άλλοι μιλάνε για ανάκαμψη, το 2014 θα είναι τελείως διαφορετική χρονιά από τις προηγούμενες. Άλλοι λένε ότι βρίσκεται ακόμα η οικονομία στο πάτο του βαρελιού. Τώρα τι να κάνουμε και τι να πιστέψουμε είναι άγνωστο, καθώς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει το 20% του ΑΕΠ η αδήλωτη εργασία. Αδήλωτη εργασία, μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται κανονικά, αλλά δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΙΚΑ ή δεν τους βάζουν ένσημα, να το πούμε πιο απλά. Το 18,8% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχεί το μέγεθος της αδήλωτης εργασίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ανέκρινε χθες ψήφισμα για την ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας στις ευρωπαϊκές χώρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκρινε την έκθεση της ηγήτριας Τζούτα Στέινεράκ των Γερμανών Σοσιαλιστών, στην οποία αναφέρεται ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας πάσχουν από έλλειψη προσωπικού, ενώ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας και στην διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, οι προσπάθειες για την δυσιονοριακή συνεργασία προσκρούν σε διάφορα επίπεδα. 18,8% η αδήλωτη εργασία για τους ανθρώπους δηλαδή που δεν είναι δηλωμένοι ενώ δουλεύουν.
Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, καθώς νέα προκήρυξη για τη διπλή δολοφονία των μελών της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Κατά λοιπόν της αριστεράς αλλά και των αντιξουσιαστών και αναρχικών στρέφεται η δεύτερη προκήρυξη της οργάνωσης Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές Ομάδες που έχει λάβει την ευθύνη για τις δολοφονίες των μελών της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Το κείμενο λοιπόν των 21 σελίδων αναρτήθηκε χθες το απόγευμα στην ιστοσελίδια IndyMedia. Ανάμεσα λοιπόν σε άλλα, οι συντάκτες του κειμένου αναφέρουν δεν υπήρχε ενόπλη επαναστατική ενέργεια ίσως τα τελευταία 20 χρόνια που να μην λιδωρήθηκε τόσο πολύ από εκείνους από την αριστερά αλλά και κυρίως από κάποιους αναρχικούς αντιξουσιαστές αυτή τη φορά που μιλούσαν για προβοκάτσια. Μπορείτε όμως και εσείς να επισκέπτεστε να μπείτε στο zoogla.gr και να διαβάσετε αναλυτικά όλη την προκήρυξη. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά την δολοφονία, τα νέα μάλλον για τη δολοφονία των παιδιών στο Νέο Ηράκλειο. Πάμε στην υπόθεση το οποίο υπάρχει και πρωτοσέλιδο στο zoogla.gr, στην υπόθεση της απαγωγής του κυρίου Καραμολέγκου. Καθώς έσυ ο τέλος, είχε απαγωγή του πασίγνωστου επιχειρηματία του κυρίου Καραμολέγκου, του κυρίου Μιχάλη Καραμολέγκου, καθώς εντοπίστηκε στην Κερατέα, ενώ ένας από τις απαγωγές βρίσκεται, μάλλον οι απαγωγές βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας. Η απαγωγή, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε χώρα προχθές το βράδυ στην περιοχή του Γέρακα. Αρχικά οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας εμφανίζονται πολύ διστακτικοί και τήρουσαν σιγή ισχύως, καθώς εφενός οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη και αφετέρου γιατί εκφράζονταν φόβοι ακόμη και για τη ζωή του επιχειρηματία. Φυσικά η υπόθεση αυτή, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, είχε αίσιο τέλος. Δεν πρέπει δυστυχώς να γίνονται αυτά, αλλά εφόσον γίνονται, σημασία έχει που ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του. Πάμε όμως στον κύριο Κουρί, καθώς τον κύριο Γιώργο Κουρί, ο οποίος προθεσμία λοιπόν για να απολογηθεί, ζήτησε και έλαβε ο κύριος Κουρίς. Η απολογία του αναμένεται λοιπόν να πραγματοποιηθεί στις 17 του Ιανουαρίου. Ο εκδότης της Κόντρα News και ιδιοκτήτης του πρώην τηλεοπτικού σταθμού Alter και του καναλιού Κόντρα, που συνελήφθη προχθές το πρωί στο σπίτι του στο ψυχικό, κατόπιν παραγγελίας του οικονομικού εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ως την ημέρα της απολογίας του. Εις βάρος του να πούμε ότι έχει ασκηθεί η δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για χρέη. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τον κύριο Κουρί και πάμε σε έναν άλλον διευθυντή καναλιού. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τον κύριο Κοντομινά. Τι ακριβώς λοιπόν απαντούν οι δικηγόροι του κύριου Κοντομινά. Διαφωνία υπήρξε προχθές το βράδυ μεταξύ ανακριτή Γιώργου Ανδρεάδη και της εισαγγελέως διαφθοράς Πόπης Παπανδρέου σχετικά με το ζήτημα της προφυλάκησης ή μη του Δημήτρη Κοντομινά. Η τελική απόφαση είχε ληφθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε και πήρε την απόφασή του. Να πούμε πως υπενθυμίζεται ότι χθες ο ανακριτής πρότεινε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους που αφορούν την καταβολή εγγύησης 5 εκατομμυρίων ευρώ, απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Αντίθετα, η εισαγγελέας πρότεινε να πούμε την αποφυλάκησή του. Τελικά όμως κύριος Κοντομινάς βρίσκεται εκτός της φυλακής με την εγγύηση των 5 εκατομμυρίων ευρώ και φυσικά με περιοριστικούς όρους. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά και τον κύριο Κοντομινά. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα άλλο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε πολύ σύντομα.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr. Because it hurts, no, no, no.
Επιστρέψαμε για άλλη μια φορά. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα από την πρώτη ανάρτηση. Και για άλλη μια φορά να πούμε καλημέρα στους Έλληνες που μας παρακολουθούν από το εξωτερικό. Να συνεχίσουμε όμως να αναλύουμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας και να πάμε σε ένα θέμα που αφορά τα κόκκινα δάνεια που κλείνουν την κάνουλα της δανειοποίησης. Την ανάγκη λοιπόν να αντιμετωπιστεί συστηματικά το ζήτημα των προβληματικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Προβόπουλος, μιλώντας δηλαδή στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΣΕΒ. Όπως αναφέρει όμως η συσσόρευση των λεγόμενων κόκκινων δανείων, τα οποία έχουν φτάσει πλέον το 30%, είναι μία από τις αιτίες για την περιορισμένη χορήγηση δανείων από τις τράπεζες. Πρόβλεψε μάλιστα ότι βραχυπρόθεσμα οι δυνατότητες για ανάπτυξη των χορηγήσεων, μιλάμε για την πιστωτική επέκταση, θα παραμείνουν περιορισμένες. Σχολιάζοντας εμέσως πλην σαφώς τα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας με τα θαλασσοδάνεια που είχε χορηγήσει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε με έμφαση ότι οι συνθήκες της άπλετης και ενίοτε ελαστικής τραπεζικής χρηματοδότησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναληφθούν. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι σήμερα το τραπεζικό σύστημα μετά την ανακεφαλοποίησή του και παρόλο που το ότι το 2009 ως το 2012 έχασε καταθέσεις 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, πετάει πλέον σε στερεές βάσεις, συμπληρώνοντας ότι σε κανέναν άλλον κλάδο δεν έχει σημειωθεί τέτοια κλίμακα αναδιάρθρωση. Προειδοποίησε όμως ότι οι πολιτικές των τραπεζών εφ' εξής θα πρέπει να στηρίζονται σε ένα άλλο πλαίσιο παροχής πιστώσεων και διαχείριση των κινδύνων. Όπως όμως εξήγησε, θα πρέπει να αποφευθούν οι τάσεις που παρατηρήθηκαν κατά την δεκαετία πριν από την κρίση, όταν ένα μεγάλο μέρος των πιστώσεων κατευθύνθηκε προς επενδύσεις σε κατοικίες και κατανάλωση. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε επίσης την ανάγκη οι νέες πιστώσεις να κατευθύνονται σε δυναμικές επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εξωστρεφίας και προοπτικές ανάπτυξης. Εξυπακούεται, ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι με έναν τέτοιο προσανατολισμό του τραπεζικού συστήματος θα ήταν ανώφελο και επικίνδυνο να αφαιθούν χρόνια αδύναμες, υποκεφαλοποιημένες και υποχρεωμένες επιχειρήσεις να λειτουργούν. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά την ελληνική επικαιρότητα, τα θέματα δηλαδή που αφορούν την Ελλάδα. Να ρίξουμε όμως μία ματιά και τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Να κάνουμε μία βόλτα μέχρι την Γαλλία, καθώς την τρίτη του μεγάλη συνέντευξη τύπου ως πρόεδρος της Γαλλίας παραχώρησε ο Φρανσουά Ολάν και την πρώτη μετά, δηλαδή την παραχώρησε τη συνέντευξη την τρίτη και την πρώτη μετά το ερωτικό σκάνδαλο που συνταράσσει εδώ και μερικές ημέρες την γαλλική κυβέρνηση και φυσικά όχι μόνο. Αν και πολλοί λοιπόν περίμεναν ότι η συνέντευξη τύπου για τα θέματα της οικονομίας και της ανεργίας θα μετατρεπόταν σε ερωτική αρένα για τον Γάλλο πρόεδρο, εκείνος μίλησε κυρίως για την οικονομία συμπεριλαμβανομένου του διάσημου συμφώνου ευθύνης, το οποίο προβλέπει περαιτέρω περικοπές φόρων για τις επιχειρήσεις, αγνοώντας επιδεικτικά τις ερωτήσεις αναφορικά με την προσωπική του ζωή και τις αποκαλύψεις του σκανδαλού από το περιοδικό Closer. Ο πρόεδρος της Γαλλίας προέβη αρχικά σε έναν μονόλογο διαρκείας μισής ώρας και στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις. Οι προσωπικές υποθέσεις πρέπει να επιλύονται ιδιωτικά. Αναφορικά λοιπόν με το ερωτικό σκάνδαλο που ξέσπασε από το βράδυ της Πέμπτης και τον θέλει να διατηρεί παράνομο ερωτικό δεσμό με την Γαλλίδα ηθοποιό Ζούλι Γκαγιέ, ενώ σου διατηρεί εδώ και 14 χρόνια σχέση με τη δημοσιογράφο Βαλερή. Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε για τις δύσκολες στιγμές στην προσωπική του ζωή. Ταυτόχρονα όμως ξεκαθάρισε ότι οι προσωπικές υποθέσεις πρέπει να επιλύονται ιδιωτικά στο πλαίσιο του σεβασμού. Εδώ και δεν είναι ούτε ο τόπος ούτε ο χρόνος για να το κάνουμε. Φαίνεται λοιπόν πως δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Δήλωσε όμως χαρακτηριστικά ότι ο καθένας μπορεί να περνά από δοκιμασίες στην προσωπική του ζωή. Όμως αρνούμενος να απαντήσει για το πώς είναι και τώρα οι σχέσεις του με την σύντροφό του Βαλερή Τρέρβιλερ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις σχέσεις του με την Γαλλίδα ηθοποιό. Να πούμε όμως για το μέλλον της Γαλλίας. Είπε επίσης ότι το μέλλον της Ευρώπης και το αντίστροφο. Είπε ο Γάλλος και πρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσθεσε με σαφή αναφορά στην Ελλάδα.
μέσα στο 2013 τα σημαντικά αποτελέσματα έχουν κατακτηθεί. Η ζώνη του ευρώ σταθεροποιήθηκε και καμία χώρα δεν βγαίνει από αυτή σήμερα. Τα χειρότερα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι σε σχέση με την έξοδο στις αγορές. Επίσης, τόνισε, θέλω να διαβεβαιώσω σε αυτό το σημείο όλους εκείνους που είναι επιφυλακτικοί, διότι δεν πρέπει να φοβούνται την Ευρώπη. Πρέπει να φοβούνται την αποδυνάμωσή της και την αποσταθεροποίησή της. Περισσότερη Ευρώπη δεν σημαίνει λιγότερη Γαλλία ή και το αντίθετο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Γάλλο πρόεδρο, τον κύριο Φρανσουά Ολάν. Φαίνεται πως η ζωή του αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε... πώς θα το λέγαμε, σε αναστάτωση, καθώς πρέπει να λέει πράγματα για την γαλλική οικονομία και την γαλλική χώρα της Γαλλίας, αλλά είναι μπλεγμένος και σε ένα σκάνδαλο που αφορά την προσωπική του ζωή. Αυτά λοιπόν, όπως είπαμε και για τον Φρανσουά Ολάν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς ο κίνδυνος μιας νέας παράλυσης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτή την εβδομάδα απομακρύνεται οριστικά μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Κογκρέσο τα ξημερώματα της Τρίτης για το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους του 2014. Οι διαπραγματεύσεις στο Κογκρέσκο δημοσιοποίησαν το νομοσχέδιο των 1582 σελίδων για τον προϋπολογισμό που επεξεργάζονταν επί πολλές εβδομάδες, το οποίο ορίζει γράμμα προς γράμμα τις δαπάνες κάθε ομοσπονδιακής υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014, το οποίο λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2014. Είμαστε επιτυχείς που πετύχαμε αυτή την δίκαιη συμφωνία για την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση του 2014, δήλωσαν με ικανοποίηση οι κοινοβουλευτικοί διαπραγματευτές μεταξύ των γερουσιαστής των Δημοκρατικών Μπάρμπαρα Μικούλσκι και ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Χάνς Ρότζερς. Από τις διαφορές μας λοιπόν είναι πολλές και ο χρόνος πιέζει. Καταφέραμε να επεξεργαστούμε μια διάταξη του νόμου που σέβεται το πλαίσιο το οποίο ορίζεται στη συμφωνία Μιουρέι-Ράιαν για τον προϋπολογισμό που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο. Διατηρεί όμως ανεκτές τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που περιορίζει την οικονομική αβεβαιότητα και αστάθεια, δήλωσαν με ανακοίνωσή τους. Αυτά λοιπόν και να περάσουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου ο Μπαράκ Ομπάμα χαιρέτησε την συμφωνία για τον προϋπολογισμό. Την καταρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Κογκρέσο για το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2014 χαιρέτησε την Τρίτη το βράδυ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα, καλώντας παράλληλα τους γερουσιαστές να εγκρίνουν όσο είναι το δυνατόν συντομότερα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που βλέπω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, δήλωσε ο Μπαράκ Ομπάμα στους δημοσιογράφους κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο. Οι διαπραγματεύσεις στο Κογκρέσο δημοσιοποιήθηκαν το νομοσχέδιο, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, το 1582 σελίδων. Αυτά λοιπόν, να μείνουμε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς τα χέρια επιτίδιον τα δεδομένα, δεκάδων εκατομμυρίων πολιτών. Ποια δεδομένα? Τα προσωπικά λοιπόν δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών δεκάδων εκατομμυρίων πελατών της αμερικανικής εταιρείας Target υπέκυψαν σε hacker. Πρόκειται λοιπόν για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από τα τέλη όμως του Νοεμβρίου έως και τα μέσα του Δεκεμβρίου υπολογίζονται ότι οι επιτίδιοι κατέφεραν να αποσπάσουν στοιχεία από 40 εκατομμύρια πιστωτικές κάρτες, ενώ στα χέρια τους βρίσκονται 70 εκατομμύρια αρχεία με προσωπικές πληροφορίες πελατών. Ο ακριβής αριθμός των δεδομένων που κατέφεραν να αποσπάσουν δεν έχει διευκρινιστεί όμως ακόμα. Η Target, να πούμε πως θεωρείται μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των λιανικών πωλήσεων στην αμερικανική αγορά. Η υπόθεση συνιστάται ισχυρό πλήγμα και για την αξιοπιστία της φυσικά. Και όπως φαίνεται λοιπόν να δηλώνουν, δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των δεδομένων που έχουν αποκαλυπτεί. Γνωρίζουμε ότι ένα κακόβουλο λογισμικό ήταν εγκατεστημένο στο μετρό μας. Αναφερέσαμε το συγκεκριμένο λογισμικό. Οι εμπορικές συναλλαγές των πελατών μας είναι πλέον ασφαλείς, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τους hacker που μπλοκάρανε 40 εκατομμύρια ανθρώπους που είχαν την συγκεκριμένη πιστωτική κάρτα. Να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, καθώς σε θάνατο καταδικάστηκε γιατρός που έκλεβε νεογέννητα από νοσοκομεία.
ένα τραγικό θέμα μόνο και μόνο που διαβάζεις τον τίτλο. Ατάραχη λοιπόν η Ζανγκ Σουξιά παρακολουθεί τους δικαστές την ώρα που την καταδικάζουν στην έσχατη των ποινών με δεκαετή αναστολή. Αν δεν διαπραχθεί ας πούμε άλλο έγκλημα σε αυτό το διάστημα θα μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη, αλλιώς θα εκτελεστεί. Είμαι ευτήρας γιατρός, κρίθηκε ένοχη για την αρπαγή νεογνών, τα οποία στη συνέχεια παρέδιδε στο κύκλωμα αγαροπολισίας βρεφών που ανήκε και η ίδια. Το σατανικό της σχέδιο, όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, αφορούσε αρχικά στο να έχει δηλώνει ψευδούς στους γονείς των νεογνών ότι το μωρό τους έπασχε από ανίατη ασθένεια και τελικά να τους πείθει. Θα έπρεπε να το εγκαταλείψουν. Με τον τρόπο αυτό πουλήθηκαν 7 παιδιά στο διάστημα 2011-2013. Οι κινέζικες αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν ζωντανά τα 6, τα οποία ενώθηκαν με τους βιολογικούς τους γονείς, να πούμε. Σε αυτή την υπόθεση υπήρχε, ας πούμε, και ένα θετικό άρωμα, καθώς 6 από αυτά τα παιδιά που θα ζούσαν σε άσχημες συνθήκες ή μπορεί και να μην ζούσαν καθόλου, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκαν με τους πραγματικούς τους γονείς. Η κινητοποίηση, να πούμε, ότι ξεκίνησε από γονείς που υποψιάστηκαν την παράνομη δράση της Μευτήρος. Αυτά λοιπόν, και να περάσουμε στην Αίγυπτο, όπου σε κλίμα ένταση συνεχίζεται η ψηφοφορία στο δημοψήφισμα για το νέο σύνταγμα της Αιγύπτου, που σύμφωνα με την κυβέρνηση έχει ως στόχο την αποκατάσταση της δημοκρατίας μετά την ανατροπή του εκλεγμένου Προέδρου, του κ. Μόρση δηλαδή από το στρατό, τον Ιούλιο του 2013. Οι αδερφοί μουσουλμάνοι, το Ισλαμικό κίνημα που πρόσφατα ανακηρύχθηκε, τρομοκρατική οργάνωση από τις αρχές, έχουν καλέσει τους υποστηρικτές τους να μποϊκοτάρουν την διαδικασία. Το νέο σύστημα θα αντικαταστήσει εκείνο που εγκρίθηκε το 2012, όταν ακόμη ήταν πρόεδρος ο Μόρση. Οι υποστηρικτές του νέου συντάγματος λένε ότι διασφαλίζει τις ατομικές ελευθερίες, την θρησκευτική ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών, ενώ οι επικριτές του τονίζουν ότι δίνει ιδιαίτερα προνόμια στον στρατό. 7 άνθρωποι όμως σκοτώθηκαν από συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των υποστηρικτών του πρώην Προέδρου. Σύμφωνα όμως με τις ιατρικές πηγές, οι 4 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Σοχάνγκ, στα νότια δηλαδή, αλλά 3 σκοτώθηκαν στα δυτικά προάστρια του Κάιρου, ανέφερε η εφημερίδα Al-Hammam. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να καταλύσουν τους υποστηρικτές του Μόρση, που κατά την εφημερίδα επιχείρησαν να διαταράξουν την ψηφοφορία στο Κάιρο, την επαρχία Σάρκα, του Δέλτα, του Νείλου και την Μίνια στα Νότια. Η αδερφότητα έχει καλέσει τους υποστηρικτές της να βγουν στους δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το δημοψήφισμα, μόλον ότι η κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει ότι θα επιδείξει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε προσπάθεια διακοπής της διαδικασίας. Εκτιμάται λοιπόν ότι 250.000 άντρες των δυνάμεων ασφαλείας έχουν κινητοποιηθεί για την φύλαξη περίπου 30.000 εκλογικών κέντρων σε όλη τη χώρα. Πάνω από ορισμένα εκλογικά κέντρα στο Κάιρο πετούσαν στρατιωτικά ελικόπτερα. Λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας προχθές το πρωί, μία βόμβα εξεράγει έξω από το δικαστήριο στην συνοικία Ιμπάμπα της πρωτεύουσας, προκαλώντας μόνο μικρές υλικές ζημιές. Τα δημόσια και τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια έδειξαν εικόνες από τις οποίες φαίνονται καθαρά οι μεγάλες ουρές που είχαν σχηματιστεί έξω από πολλά εκλογικά κέντρα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ψηφίζω ναι, κυρίως επειδή έχω το δημοψήφισμα εδώ, στη τσέπη μου. Το διάβασα όλο και δεν υπάρχει τίποτα που να με πείθει να μην ψηφίσω όχι, δήλωσε ένας νεαρός που ψήφιζε για πρώτη φορά. Δικαίωμα όμως ψήφου είχαν περίπου 53 εκατομμύρια Αιγύπτιοι. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται να γίνουν γνωστά το Σάββατο. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά την Αίγυπτο, και κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Να πούμε ότι την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είχε η Κυριακή Τσανικίδη. Ακολουθεί μια εκπομπή η οποία έχει ενημέρωση και ψυχαγωγία σε συνδυασμό. Πώς θα το κάνει? Είναι μια εκπομπή η οποία μπορεί να συνδυάσει και ενημέρωση και ψυχαγωγία. Θα το δούμε όμως και μετά. Μιλάμε για την εκπομπή Ζούγκλα Vibes από την Ηρώκο Φου. Αυτά λοιπόν από μας. Ραντεβού αύριο στις 7. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.